Δείγμα της πίστης και της ελπίδας των κριτικών, ακόμη και τις σκληρές μέρες της γερμανικής εισβολής, το νηφικό της Ανδριανής Χαλκιαδάκη αποτελεί ένα από τα πιο ξεχωριστά εκθέματα της μόνιμης έκθεσης της μάχης της Κρήτης στο Ναυτικό Μουσείο. Η 27χρονη τότε ρεθυμιώτισσα ξέπλεξε το αλεξίπτωτο Γερμανού στρατιώτη που έπεσε στις 20 Μαΐου του 1941 στις βόρειες ακτές του νησιού για να φτιάξει τον νηφικό που τελικά φόρεσε τον Οκτώβρη του ίδιου χρόνου για να παντρευτεί τον αγαπημένο της Δημήτρη Αντωνακάκη. Έπλεξε τον νηφικό της φόρεμα, το οποίο είχαμε την τύχη να αποκτήσουμε πριν φύγει. Είναι από σκηνιάκια γερμανικού αλεξίπτωτου, είναι ένα μάξι φόρεμα. Έχει βγει σε περιοδικά του εξωτερικού, σε κανάλια του εξωτερικού, είναι ένα εξαιρετικό φόρεμα. Η Ανδριανή Χαλκιαδάκη έπλεκε με επιμονή και υπομονή για πολλές ημέρες τον νηφικό της, απτόητη από τις κακουχίες και ενώ οι Γερμανοί είχαν επιτάξει το πατρικό της σπίτι. Λίγο πριν πεθάνει το 2004, σε ηλικία 97 ετών, εξέφρασε στις κόρες της την επιθυμία της να δωρήσουν τον νηφικό της στο Ναυτικό Μουσείο Κρήτης. Καταβάλλεται μια μεγάλη προσπάθεια και αυξάνονται συνεχώς τα θυμήματα της μάχης της Κρήτης. Και εμείς νιώθουμε ιδιαίτερη υποχρέωση να τα προβάλλουμε και να κρατούμε στη μνήμη μας αυτό το κομμάτι του ηρωισμού της πατρίδας μας. Η ευρηματικότητα των γυναικών της εποχής του πολέμου και το πάθος για ζωή αποτυπώνονταν σε όλες τις εκφάνσεις της δύσκολης καθημερινότητας της κατοχικής περίοδου. Μεταξύ των εκθεμάτων του Ναυτικού Μουσείου Κρήτης είναι ένα ακόμη φόρεμα φτιαγμένο από νήμα τσουβαλιού. Ήτανε από κλωστές, είχαν ξεπλέξει ένα τσουβάλι που οι Γερμανοί είχαν το αλεύρι. Όταν λοιπόν εγώ έδειξα στη γιαγιά το τσουβάλι, η γιαγιά συγκινήθηκε γιατί θυμήθηκε αυτό που είχε συμβεί χρόνια πριν. Από μινάρια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και της μάχης που καταγράφηκε ως η πιο άνηση, τα εκθέματα για τη μάχη της Κρήτης κρατούν ζωντανούς τους ηρωικούς αγώνες των κρητικών.